Κάζει έναν άνθρωπο, το ξαναλέμε. Δεν τον διαβάλλει. Τον τιμωρεί για κάτι λάθος παραβατικό που έκανε ο άνθρωπος αυτός. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Μην τρελαθούμε και λέμε ότι θέλει ο καθένας στο κεφάλι του. Έτσι. Και αν κλαίει τώρα ο παπα. Πώς το λένε, ο Παπαντώνης, το λέω και ματώνω. Προφανώς, αν έχει δίκιο δικαιοσύνη, κλάψαν και παιδιά. Για να κλαίει τώρα ο Παπαντώνης, μάλλον κλάψαν παιδιά. Τώρα, αν όντως είναι λάθος η απόφαση δικαιοσύνης, μακάρι να το λέω και το εύχομαι. Μακάρι να δικαιωθεί. Τρέμω στην προοπτική καταδίκη στα σεξουαλικά, γιατί αυτά τώρα, άντε κακοποίησε ένα παιδί, πες ότι. Ή άντε έφαγα λεφτά, πες ότι. Το σεξουαλικό είναι στάμπα που δεν βγαίνει με τίποτα. Ακόμα και να μην πεις φυλακή. Αυτό είναι η αλήθεια. Εκεί μένει μια στάμπα, μια μαυρίλα που δεν βγαίνει με τίποτα, Παπαντώνη. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Αχαΐα. Με τι ξεκινάμε, κυρία Ζορκάδη, γιατί έχουμε πολλές αποκαλύψεις σήμερα. Ωραία. Προσέξτε τώρα, θα κάνουμε μια αποκάλυψη σήμερα. Εχθές κατέθεσαν δύο γυναίκες, έχουν ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη ΓΑΔΑ. Εχθές κατέθεσαν δύο γυναίκες. Η μία γυναίκα αυτοβούλος και η άλλη γυναίκα είχε κληθεί κανονικά να καταθέσει. Η γυναίκα που είχε κληθεί να καταθέσει, ποια είναι? Είναι η γυναίκα που μετέφερε το νεκρό ή ζωντανό Παναγιωτάκη. Εδώ το μυστήριο ακόμα δεν έχει λυθεί. Αν ο Παναγιωτάκης μετεφέρθη ζωντανός ή νεκρός από το σπίτι στο νοσοκομείο, έτσι. Είναι η φίλη της Ειρήνης και της Πόπης, φίλη και των δύο. Εκλήθη από τις δύο γυναίκες, πήγε και πήρε τις δύο γυναίκες με το παιδί, μέσα στο αυτοκίνητο και το πήγε στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντική η κατάθεση της συγκεκριμένης γυναίκας. Την βρήκαμε, ήταν πολύ ωραία η κατάθεσή της. Μετά την κατάθεση, την ρωτήσαμε και μας απάντησε. Για πρώτη φορά, πάμε να ακούσουμε τι λέει σε εμάς για το τι κατέθεσε εχθές στη ΓΑΔΑ. Σε λεωφορείο είναι, δεν έχω γυρίσει ούτε στο σπίτι μου. Είσαι αναχωρημένη, αλλά τώρα που μίλησα, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Με την Ειρήνη έχεις μιλήσει μετά την κατάθεσή σου? Όχι. Με παιδί. Για τις χρηματικές απάτες για τις οποίες κατηγορείται η Ειρήνη, εσύ το γνώριζες αυτό? Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε και τι δεν έκανε. Έκανε προσωπικά δικά της. Δεν με απασχολείται, μου πήγε το καρφάκι. Η μητέρα της δήλωσε πως δεν είναι άγια και πως και εκείνη έχει κάνει τα λάθη της. Εντάξει, αυτό το ξέρει η ίδια, όχι εγώ. Δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει? Τα δικαιωθούν αυτές ψυχές. Τα προσωπικά της όμως δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Μου είναι εντελώς αδιάφορα. Δεν ξέρω εγώ τι έχει κάνει. Να σου απαντήσει η ίδια. Μάλιστα. Έχετε να σχολιάσετε κάτι από αυτό? Τι να πεις, νομίζω ότι η ατάκα που λέει ότι εγώ είμαι ευχαριστημένη τώρα που τα είπα, νομίζω ότι λέει πολλά χωρίς να λέει και τίποτα σε εμάς, αλλά προφανώς έχει δώσει πληροφορίες, γιατί το μεγάλο θέμα είναι αν το παιδί ήταν ζωντανό και αν έκανε μετό με στα μάξι. Θυμόμαστε όλοι ότι η γυναίκα αυτή δίνει μια άλλη εικόνα από την Ειρήνη, θα βοηθήσει προφανώς στις αρχές. Και σύμφωνα με τα σημειώματα της αστυνομίας, το παιδί μετεφέρθη νεκρό στο νοσοκομείο. Νεκρό. Αυτό που μας κάνει εντύπωση, Γιώργο, είναι το εξής. Αυτή η γυναίκα μιλούσε 8 ώρες. 8 ώρες. Mm-hmm. Και αυτό που μας λένε αστυνομικοί είναι ότι είπε πάρα πολλά 8 πράγματα. 8 ώρες είναι μια τεράστια κατάσταση. Είναι μαραθώνιο. Δεν το έχουμε δει ούτε στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο την απολογία στο πρώτο βαθμό. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας λένε αστυνομικοί είναι ότι είπε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή της. Αυτά βέβαια θα τα αφήσουν στην άκρη, γιατί δεν έχουν καμία σημασία. Είπε για την Ειρήνη κάποια πράγματα, χωρίς όμως να την στοχοποιεί. Είπε για κάποιες καταστάσεις με την Ειρήνη. Δεν φέρεται να ρίχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ευθείες βολές σε κανέναν. Mm-hmm. Σε κανέναν. Και από ό,τι μας λένε, δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου η συγκεκριμένη γυναίκα για να πει πράγματα. Θέλω να σου πω ότι το αρχικό πλάνο των ανθρωποκτονιών ήταν να κληθεί πρώτη η Ειρήνη. Τι γίνεται όμως? Δεν κλήθηκε η Ειρήνη όμως. Δεν κλήθηκε η Ειρήνη πρώτη. Γιατί? Και αυτό που μας λένε είναι ότι θέλουν να συγκεντρώσουν πρώτα τα στοιχεία και τις πληροφορίες από τις άλλες τις καταθέσεις, από που κινούνται γύρω από τα παιδιά γενωμένες στις περιπτώσεις του Παναγιωτάκη, γιατί αυτή είναι και η τελευταία. Και κάπου ενδιάμεσα, μας λένε για δύο φορές, θα κληθεί και μάλιστα η Ειρήνη. Ωραία. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική μαρτυρία, φίλες και φίλοι, που νομίζω ότι μιλάει για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Είναι μια γυναίκα, προσέξτε τώρα. Θέλω να πάμε το τελευταίο βράδυ της ζωής του Παναγιωτάκη. Είναι γνωστό ότι η Ειρήνη με την, για να το κάνετε εικόνα, η Ειρήνη με την Πόπη
είναι δύο φίλες, δύο γυναίκες που έχουν σχέση, το έχουν πει οι ίδιες, δεν είναι κάτι καινούριο. Μένουν σε ένα σπίτι μαζί με τον Παναγιωτάκη. Προσέξτε, το τελευταίο βράδυ στο σπίτι δεν ήταν μόνες τους. Ήταν ακόμα μία κυρία, μία γυναίκα εκεί στο σπίτι. Άρα λοιπόν στο σπίτι το τελευταίο βράδυ της ζωής του Παναγιωτάκη ήταν η Ειρήνη, η Πόπη και μία άλλη κυρία. Η οποία μάλιστα δεν έμεινε το προηγούμενο βράδυ μόνο εκεί και έφυγε. Η οποία έμεινε ολόκληρο το βράδυ στο σπίτι της Ειρήνης και της Πόπης. Διότι ήταν μία άτυπη γιορτή, μία πολύ χαλαρή νύχτα, μία νύχτα με χαρά, με γέλια, μία νύχτα που ξενύχτησαν οι τρεις γυναίκες με το μικρό Παναγιωτάκη. Ο Παναγιωτάκης ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, καθόλου άρρωστος το προηγούμενο βράδυ. Ποιος το περιγράφει στην εκπομπή μας? Το περιγράφει αυτή ακριβώς η γυναίκα. Βρήκαμε λοιπόν τη γυναίκα που ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής του Παναγιωτάκη στο σπίτι, φιλοξενήθηκε από την Ειρήνη και την Πόπη. Ήταν με τις δύο γυναίκες, περνάγαν καλά οι τρεις τους, περνάγαν καλά και με τον Παναγιωτάκη που ήταν χαρούμενος, γέλαγε και έκανε παιχνίδια. Έμειναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μαζί και την επόμενη μέρα μάθαμε για το θάνατο και πήγαμε στην κηδεία. Αυτό δηλώνει για πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι πραγματικά τραγικό. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Γιατί είναι ένα παιδάκι το οποίο το προηγούμενο βράδυ το είχα και έπαιζα. Και από την άλλη καλούμε να πάω να το δω μέσα σε ένα περαιτέρω. Δεν άντεχα, δεν είχα την ψυχική δύναμη να το κάνω. Πώς ήταν το προηγούμενο βράδυ ο μικρός Παναγιώτης, καθώς ήσασταν όλοι μαζί, παίζατε? Ναι, ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά οκ, μόλις ήρθε η μητέρα του, ήρεμησε. Δεν ήταν και κάτι το τραγικό. Αλλά ούτε και κάτι φαινόταν από το προηγούμενο βράδυ, ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Κατηγορεί εμένα, κατηγορεί τα έχει μπερδέψει, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας ξεμπερδέψει και η ίδια το ότι έχει μπερδέψει, γιατί πραγματικά και εμάς οι ζωές μας έχουν γίνει άνω κάτω, γιατί η Ειρήνη έχει μπερδέψει τα πράγματα, έχει μπερδέψει την ιστορία. Σήμερα λέει έτσι, αύριο λέει έτσι, μεθαύριο λέει έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Πρώτη φορά που είδα να κλαίει την Ειρήνη στα όσα χρόνια την ξέρω ήταν στην εκπομπή που βγήκε η μητέρα της. Ξέρω που λέει αλήθεια και που λέει ψέματα η Ειρήνη, ακριβώς. Τη βλέπω στα κανάλια, σε εκπομπές και την ακούω να λέει ψέματα και απαντάω μόνη μου. Μιλάω στη τηλεόραση, από τα νεύρα μου. Αλήθεια είναι πάνω στον καναπέ. Και ξέρετε, είναι πολύ αστείο να βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντί σου και να λέει ψέματα ενώ εσύ ξέρεις την αλήθεια. Να ζητήσει από το Θεό να τη συγχωρέσει, αν το έχει κάνει πραγματικά, για να νιώσει η ψυχή της ηρεμία. Αν δεν το έχει κάνει, απ' την άλλη, εγώ είμαι αυτή που θα βγω πρώτη και θα ζητήσω συγγνώμη. Άρα βλέπετε ότι η γυναίκα αυτή, η οποία ξέρει πρόσωπα και πράγματα, γιατί ήταν η γυναίκα που το μοιραίο βράδυ, το τελευταίο βράδυ, το μοιραίο ήταν την άλλη μέρα το πρωί, δεν ήταν το βράδυ το μοιραίο, το πρωινό ήταν το μοιραίο, για τη ζωή του Παναγιωτάκη, ήταν μαζί με τις δύο γυναίκες. Και μας περιγράφει μία μικρή ανησυχία του Παναγιωτάκη, αλλά μια χαρά ήταν το παιδί, λέει. Και από εκεί και πέρα βλέπει την τηλεόραση και θέλει να τη σπάσει, γιατί βλέπει μία Ειρήνη η οποία να λέει συνέχεια ψέματα και να πέφτει σε αντιφάσεις. Αυτό περιγράφει η γυναίκα στην εκπομπή μας. Και λέει μάλιστα ότι γνώριζε μια γυναίκα ατρόμητη, που δεν είχε λυγίσει ποτέ στη ζωή της, και την πρώτη φορά που την είδε να λυγίζει τηλεοπτικά, τουλάχιστον, ήταν τη μέρα που βγήκε και έκλαψε όταν ουσιαστικά την απαρνήθηκε και την στοχοποίησε η ίδια τη μάνα που είπε ότι σκότωσε το αδερφάκι της και μάλλον σκότωσε και τα άλλα παιδιά. Πολύ σημαντική μαρτυρία αυτή, γιατί θα δώσει πραγματικά λεπτομέρειες για εκείνο το μοιραίο βράδυ, γιατί μέχρι τώρα ακούμε το αφήγημα της Ειρήνης. Βέβαια και εκεί είναι πάλι μπερδεμένο. Μία ήταν μαζί και η Πόπη, μία δεν ήταν μαζί, έλειπε, μία ήταν στην τουαλέτα, μία ήταν σε ένα άλλο δωμάτιο. Η γυναίκα αυτή που δεν είχε κανένα λόγο να πει ψέματα, νομίζω ότι θα ρίξει φως. Τι γινόταν κάποιες ώρες πριν βρεθεί νεκρό το παιδί και να περιγράψει ακριβώς τις συνθήκες εκείνου του βραδιού. Μάλιστα. Πάμε τώρα, Τάσο, σε ακόμα μία πολύ σημαντική μαρτυρία. Μία άλλη φίλη της Ειρήνης, που τι ακριβώς λέει στην εκπομπή μας. Είναι μία φίλη της Ειρήνης που ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Κοίτα, μου κάνει εντύπωση, μας κάνει σε όλους εντύπωση, πώς γίνεται να περιγράφουν λευκούς γάμους, μαϊμού γάμους με αλλοδαπούς για να πάρουν χαρτιά με τόσο μεγάλη ευκολία. Είναι κάτι που γινόταν, το ξέραμε. Το έλεγε κιόλας ότι θα το κάνει και περιγράφει και ένα άλλο περιστατικό. Όταν η Ειρήνη είχε το παιδί της στο νοσοκομείο, έχει πάει η φίλη να την δει και τη ζητάει τη ζακέτα που φοράει, γιατί έκανε και ψύχρα. Και βέβαια λέει, αντί να βάλει τη ζακέτα και να μείνει με το παιδί στο νοσοκομείο, έβαλε τη ζακέτα και πήγε μια βόλτα για να πιει ένα ποτάκι. Γιατί τόσα χρόνια δεν είπε τίποτα, αν τα έχει κάνει όλα αυτά η Ειρήνη, και τώρα και αυτή και τα λέει. Και άμα μίλαγε,
θα μπορούσα να σώσω και τις άλλες ψυχές. Σαν μάνα, αν γινόταν κάτι τέτοιο με το παιδί μου, θα μπορούσα να ενημερώσω πολλούς, γιατί την Κατερίνα είναι, δεν ήξερε. Θα μπορούσα να της πει, μην πιστεύετε το παιδί της στην Ειρήνη, ας πούμε, γιατί δεν το έκανε. Γιατί βγαίνουν όλοι τώρα και, και μιλάνε και δεν μιλάγανε τόσα χρόνια. Γιατί δεν προσπάθησαν να σώσουν και τα άλλα παιδάκια. Εγώ πιστεύω ότι όλοι ευθύνονται για όλα. Εσύ που γνωρίζεις και την Κατερίνα, τι βίωσες με το χαμό του παιδιού της Κατερίνας? Πήγα μια μάνα που, εντάξει, μεν πόνεσε, αλλά δεν ήταν. Έβλεπα κάποιες μάνες που δεν πονάγανε τόσο όσο έπρεπε να πονέσουν. Είδα σαν να είναι ψυχρές. Η Ειρήνη σου μίλησε ποτέ για τις κακές σχέσεις που είχε με τη μητέρα της? Ήξερα ότι έχει περάσει παιδικά άσχημα χρόνια, αλλά όχι τόσο έντονα. Δεν καθόταν να μιλήσει πολύ γι' αυτό. Φαινόταν ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο στην οικογένειά της. Έφευγε συνέχεια από σπίτι της. Μου ζήτησε να τη φιλοξενήσω, μέχρι να περίμενε να πάρει κάποια χρήματα για να πιάσει σπίτι. Και τη φιλοξένησε. Αλλά επειδή ήταν το στυλ αυτό, το βλέπετε κι εσείς, είναι σαν να είναι αδιάφορη. Εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Τη είπα, θα σε φιλοξενήσω, οκ, okay, αλλά μετά δεν. Αναγκάστηκα να τη διώξω μετά από το σπίτι. Θεωρούσα ότι δεν σέβεται το χώρο. Πώς πέρασε από την οικογένειά μας, πώς ήταν μαζί μας και δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Στη μικρή μου τότε, γιατί είναι μεγάλη αγάπη και βιντεάκια έβγαζε με το παιδί και τέτοια. Αλλά από την άλλη, λέω ευτυχώς που δεν άφησα και το παιδί μου μόνο του μαζί της. Και πώς δεν έτυχε καμιά φορά, ας πούμε, να αφήσουμε και το παιδί μόνο του. Εγώ μετά από όλα αυτά που ακούω, δεν το χωράει το μυαλό μου. Είναι σαν να γίνεται αυτό με το δικό μου το παιδί και να μην το πιστεύω. Είναι σαν να κατηγορούν το παιδί μου, σαν να είναι το παιδί μου στη θέση της και να μην θέλει μια μάνα να πιστέψει γι' αυτό. Δεν ευθύνεται μόνο εκείνη. Δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί σου έτσι. Και στην ουσία ξένη είναι. Δεν έχει να κάνει για μια σχέση ή όχι. Κοιτάει μία να κατηγορεί στην άλλη. Καλό θα ήταν να ακούν αλήθειες για να βγει και μία άκρη και την ψυχή των παιδιών. Τότε που είχε πάει το δεύτερο παιδί στο νοσοκομείο, το Χαραμαντάνιο, το βράδυ εκείνο ήρθε στο σπίτι και μου ζήτησε μια ζακέτα γιατί κρύωνε για να κάτσει στο νοσοκομείο. Μετά από τι έμαθε, δεν πήγε στο νοσοκομείο, πήγε αλλού, βγήκε. Βγήκε, δεν ξέρω αν πήγε από το ή όχι, αλλά έμαθα ότι βγήκε μετά. Όλα αυτά που ακούγονται για λευκούς γάμους, εσύ τα γνώριζες? Τα ήξερα αυτά, ναι. Κάποια στιγμή, ναι, μου είχε πει ότι θα το κάνει αυτό, ότι είναι κάποιος που θέλει να πάρει υπηκότητα και θα το κάνει. Και της λέω, μην κάθεσαι και μπλέκεις με αυτά, γιατί σε περίπτωση, ας πούμε, και παντρευτείς και κάνεις παιδιά, να ξέρεις ότι το παιδί θα μπει στο όνομα αυτού. Είτε είναι Πακιστανός, είτε είναι Αλβανός. Μου λέει, εγώ δεν πρόκειται να παντρευτώ και κάτι τέτοια μου λέει. Δεν πρόκειται, ξέρω, να κάνει παιδιά και τέτοια. Τότε το κάνανε πολλές κοπέλες. Βασικά, όλοι αυτοί, ο κύκλος αυτός το έχουν κάνει όλοι. Γιατί τότε είχε γίνει πολύ στη μόδα. Κοιτάξτε, η γυναίκα δεν ήθελε να κάνει παιδιά, είναι ξεκάθαρο, και όταν έκανε παιδιά, φρόντισε η κακιά η ώρα και η ατυχία να της τα πάρει τα παιδιά, η φύση. Αγνώστη πατρός και τα δύο, δηλαδή. Ναι, τι σημασία έχει? Σημασία είναι ότι δεν ήθελε να κάνει ποτέ παιδιά, ήρθαν τα παιδιά στον κόσμο και. Όχι, εγώ καταθέτω μια λεπτομέρεια. Σε μια μπίζνα μέσα, ναι, όλο. Ναι, όχι, όχι. Λέω ότι δεν ήθελε να κάνει παιδιά. Δεν του έλεγε ότι δεν ήθελε. Ναι, δεν ήθελε και τελικά έμεινε χωρίς παιδιά γιατί κακιά επίσης, η ώρα. Δεν νομίζω ότι το παιδί της κυρίας κινδύνευε από πνευμονίτιδα γιατί, λοιπόν, τα μεγάλα παιδιά μιλάνε. Πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Χριστίνα Πογιατζή, την πολύ γνωστή και εξαιρετική ψυχολόγο. Κυρία Πογιατζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η ειρήνη είναι ένα στοιχείο που καταλάβαμε ότι ήταν μικροπαραβατικό, δηλαδή έμπλεκε πάντα σε μικροπαραβάσεις, είχε μια τέτοια ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που μπορεί να κατηγορεί τη μάνα της ότι την κακοποιούσε σε νεαρή ηλικία και γι' αυτό ακριβώς μπήκε στην παρανομία, δεν δούλεψε ποτέ σοβαρά για να παίρνει μικροποσά κτλ. Έχουν καταγγελθεί πια όλα αυτά, βγαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που αρνείται στεναρά την οποιαδήποτε εμπλοκή με τους θανάτους των παιδιών και μιλάει για την αθωότητά της, όταν ακόμα και η μάνα της και οι στενοί της άνθρωποι πια την κατηγορούν για τους θανάτους των παιδιών. Όψιμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Η ψυχολογία ενός τέτοιου ανθρώπου ποια είναι? Ότι είμαι τόσο μάγκας, να το πω έτσι απλά λαϊκά, που θα πείσω το Πανελλήνιο, τις αρχές, τον οποιοδήποτε, τον δημοσιογράφο, τον αστυνομικό, τον εισαγγελέα, αν αύριο με καλέσει, ότι δεν έχω καμία εμπλοκή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στοιχεία, ή όντως μέσα της μπορεί να έχει πιστεί ότι είναι αθώα, είναι δεν είναι αθώα? Όχι. Η Ειρήνη, αν έχει σκοτώσει όλα αυτά τα βρέφη, ξέρει πολύ καλά το έχει κάνει. Έχει απόλυτο καταλογισμό και σε επίπεδο ψυχολογίας και νομικά και παντού. Και ξέρει ακριβώς ότι μας κοροϊδεύει και προσπαθεί με ελιγμούς, με το λεγόμενο gaslighting που κάνει κάθε μέρα παντού. Το gaslighting είναι μία μέθοδος χειραγώγησης του άλλου, ναι, όταν εκτρέπουμε το θέμα, όταν υποτιμούμε το συναίσθημα του άλλου στη συζήτηση, όλα αυτά, έτσι. Όταν τριγωνίζουμε. Ο τριγωνισμός είναι όταν μιλάνε δύο άνθρωποι και, αυτό, και ο ένας από τους δύο φέρνει στη συζήτηση ένα τρίτο αντικείμενο ή τρίτο πρόσωπο για να
κάνει έναν τέλος πάντων περισπασμό. Ναι. Αυτά όλα που κάνει η Ειρήνη και την παρακολουθώ είναι στοιχεία αντικοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή είναι εχθρός του πολύτιμου άλλου η Ειρήνη. Mm. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται είναι η επιθετικότητα εις βάρος του άλλου. Το άλλου βάλτε όποιον θέλετε εκεί, γιατί χτες ακούσαμε παραβατικές συμπεριφορές, ακούσαμε κλοπές. Ο άνθρωπος αυτός, με αυτή την ψυχολογία, ένας άνθρωπος που, όπως είπατε και εσείς, έμπαινε στα σπίτια γυναικών με παιδιά που μάλλον δεν είχαν άντρα στη ζωή τους, έμπαινε με μια αντρική λογική μέσα σε ένα σπίτι, κυρίαρχη λογική μέσα σε ένα σπίτι, και γινόταν ό,τι γινόταν. Η κακιά η ώρα έπαιρνε τα παιδιά. Ένας άνθρωπος τέτοιος θεωρεί τον εαυτό του άτρωτο, θεωρεί δηλαδή ότι όπως γοήτευε τις γυναίκες αυτές, μπορεί να γοητεύσει τώρα και το Πανελλήνιο, τις αρχές κτλ. Κτλ. Και να μας πείσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με όλα αυτά. Φοβάται, ναι, δηλαδή κάποια στιγμή, έχει... αν έχει μια εμπλοκή, φοβάται μην αποκαλυφθεί η εμπλοκή ή δεν φοβάται? Ναι, εγώ πιστεύω ότι ξεκίνησε πρώτα με αυτή την υποτίμηση, γιατί έχει βγει στα κανάλια πολύ νωρίτερα από τώρα που εμείς Σωστό. Ασχολούμαστε. Έτσι. Ξεκίνησε με αυτή την υποτίμηση, γιατί όταν υποτιμάς τον άλλον, αμέσως υπερεκτιμάς εσένα και αντίστροφα, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα σιγά σιγά έχει γίνει αυτό, έχει καταλάβει, δεν είναι, έχει καταλάβει ότι όλοι στρεφόμαστε προς μία κατεύθυνση, ναι, ναι, και όλα συνηγορούν προς εκείνη την κατεύθυνση, προσπαθεί να περισσώσει ό,τι μπορεί, και γι' αυτό πιστεύω ότι αιμονικά εμφανίζεται πλέον, όχι μόνο δηλαδή για να φανεί, αλλά και για να σώσει ό,τι προλάβει. Κυρία Μπαλιατζή, πιστεύετε... Βλέπετε, να σας πω κάτι που είναι και για την προηγούμενη περίπτωση και για κάθε περίπτωση, τέτοιες περιπτώσεις ειδικά. Εδώ τα εγκλήματα για τα οποία μιλάμε δεν είναι εγκλήματα απλώς πράξεων, είναι προσωπικότητων. Είναι δηλαδή ποιος είσαι, δηλαδή τη Φυρίγκου δεν ενοχοποιήθηκε τόσο πολύ λόγω των αποδεικτικών στοιχείων, και εύχομαι να δούμε και τώρα στα άλλα δύο παιδιά τι θα γίνει. Είναι και η προσωπικότητα η οποία αποπνέει την αλήθεια, Μάλιστα. η οποία αλήθεια Μάλιστα. είναι αυτό που όλοι νιώθουμε Τάσο, μέσα. Να ρωτήσω κάτι γρήγορα. Πιστεύετε ότι αυτό παγιδεύτηκε η Ειρήνη από την τηλεόραση και άνοιξε μόνη της τη βεντάλια αυτή, και γιατί το έκανε αυτό? Αυτό παγιδεύτηκε σίγουρα. Αλλά τη βεντάλια θα την ανοίγαμε ούτως ή άλλως, γιατί κάποια στιγμή η νομοτέλεια των πραγμάτων είναι τέτοια που θα εμφανιστεί στη ζωή σου αυτό που εσύ προκαλείς. Mm-hmm. Θα μου πείτε, ναι, μετά από 5 νεκρά μωρά ή μετά από πολλές κλοπές. Δεν μπορώ, εκεί είναι και το κοινωνικό σύνολο τι κάνει, το συλλογικό εγώ Μάλιστα. προς τα που αντέχει Ωραία. Να πάει. Αλλά είναι θέμα χρόνου ο αντικοινωνικός άνθρωπος, ο ναρκισσιστής άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, κάποια στιγμή θα βρεθεί απέναντι σε ένα τοίχο. Κυρία Μπογιατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας διακόψαμε από τη δουλειά σας. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε γιατί η Ειρήνη ήταν μουλάρη. Δεν την βρίζω, δεν την απαξιώνω. Μουλάρη, θα σας δείξω ένα σχηματικά πώς ήταν η οργάνωση της συμμορίας στην οποία είχε εμπλοκεί η Ειρήνη. Μια υποκατηγορία της συμμορίας αυτής που κάνανε μια συγκεκριμένη δουλειά, παραβατική δουλειά, ήταν τα μουλάρια. Έτσι τους λέει και η αστυνομία ακόμα. Τα μουλάρια είναι μια κωδική ονομασία της αστυνομίας για τους ανθρώπους που κάνανε μια συγκεκριμένη δουλειά στην ιεραρχία της συγκεκριμένης παραβατικής ομάδας. Άρα λοιπόν η αστυνομία κατατάσσει την Ειρήνη, μαζί και με κάποιους άλλους προφανώς που κάναν την ίδια δουλειά, στα μουλάρια. Τα μουλάρια, για να καταλάβετε, σε αυτή την ιεραρχία της παρανομίας είναι μια κατώτατη βαθμίδα. Δεν ήταν δηλαδή από τα κεφάλια, ήταν κατώτατη βαθμίδα. Μετά τις διαφημίσεις θα σας εξηγήσουμε τι κάναν τα μουλάρια. Έτσι, δεν είναι υβριστικό, είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν. Προχωράμε και πάμε λίγο να δούμε. Έχει ενδιαφέρον πριν σας πω, σας δείξω αυτό που σας προανήκυλα, γιατί η αστυνομία κατατάσσει την Ειρήνη στα μουλάρια, είναι η κωδική ονομασία, για να μην παρεξηγηθώ, των ανθρώπων που είχαν μια συγκεκριμένη δουλειά στην οργάνωση της παρανομίας, στην οποία ήταν μικρού βαθμού τέλος πάντων. Δεν ήταν από τους αρχηγούς, από τα μεγάλα κεφάλια, ήταν χαμηλή στην ιεραρχία η Ειρήνη, ανάμεσα σε άλλα μουλάρια. Πάμε να δούμε όμως τι είπε χθες, γιατί έχει σημασία, η μάνα της Ειρήνης, από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί και η Ειρήνη, αυτό λέει ότι ήμουν ένα βαθιά κακοποιημένο παιδί. Και αν κάποια στιγμή κατηγορηθεί για κάτι, αν θα το επιχείρημα, το χαρτί αυτό θα το παίξει πάρα πολύ. Ότι ήμουν ένα βαθιά κακοποιημένο παιδί. Εχθές η μάνα της, για ακόμα μια φορά, και ενδιαφέρον να το δούμε,
παραδέχτηκε ότι την έχω χτυπήσει 2-3 φορές, μωρέ, το παιδί. Δεν είμαι Αγία Μάνα. Ναι. Το έχω χτυπήσει 2-3 φορές το παιδί, την Ειρήνη. Είπε ότι την έχει πάει πολλές φορές σε ψυχολόγο. Περιέγραψε πώς την πήρε τηλέφωνο την ημέρα που πέθανε ο Παναγιωτάκης και της είπε: είναι μαύρο το παιδί στο καροτσάκι, έτσι λέει η μητέρα της. Και επίσης για πρώτη φορά λέει ότι νιώθει ότι αν είχε πει και αν είχε κάνει κάτι νωρίτερα, ίσως να είχαν σωθεί κάποια από τα παιδιά και νιώθει τύψεις γι' αυτό. Μου λένε γιατί βγαίνω τώρα. Βγαίνω τώρα γιατί είναι 5 παιδιά με τα ίδια πράγματα. Θέλετε να μας θυμίσετε τι έγινε εκείνη την ημέρα όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης? Μας πήραν το μεσημεράκι προς απόγευμα τηλέφωνο γύρω στους 4 με 5. Λέω, Ειρήνη, τι έγινε? Μου λέει, βρήκαμε τον Παναγιωτάκη μαύρο στο καρότσι. Λέω, δώσ' μου την Πόπη να μιλήσω, να δω τι έγινε. Ρωτάω την Πόπη, μου λέει και η Πόπη το ίδιο. Τη ρώτησα αν έχει όντως υπόψη της κάτι για την Ειρήνη και μου λέει, τα έχω πει όλα στην αστυνομία. Σας έπαιρνε τηλέφωνα η Ειρήνη? Ναι, ναι. Γιατί βγήκα στα κανάλια να κόψουμε το θέμα, να σταματήσουν όλα εδώ ότι της τα είπαν οι δικηγόροι της. Η Ειρήνη λέει ότι έχετε διακόψει σχέσεις, ότι ήσασταν μια κακοποιητική μητέρα. Έχω περάσει, κύριε Πέτρο, από κοινωνικές υπηρεσίες. Αν με βρίσκανε κάπου λάθος, δεν θα μου είχαν ασκηθεί δεν ξέρω τι. Η Ειρήνη ως παιδί πώς ήταν? Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Άρχισε να κάνει προβλήματα στο σχολείο, δεν πήγαινε στο σχολείο, δημιούργησε πρόβλημα σε άλλα παιδάκια. Άρχισε να βγαίνει, άρχισε να μπλέκει σε παλιοπαρέες. Δεν ευθύνεστε κάπου κι εσείς ως μάνα, κυρία Καλλιόπη? Κύριε Πέτρο, δεν έχω πει ότι είμαι η καλύτερη μάνα, ούτε η άγια μάνα. Απλά θεωρούσα ότι είχα κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσα για την Ειρήνη. Δεν πήγατε σε ειδικό? Ναι, έχουμε πάει. Μας είχε πει ότι είχε κάποιο θέμα με διπλή συμπεριφορά, διπλή προσωπικότητα, κάπως έτσι. Απλά να την έχουμε υπό αυστηρό έλεγχο, να προσέχουμε τις κινήσεις της και αυτά. Ότι δεν ήταν μικρή να πάρει η φαρμακευτική αγωγή. Mm-hmm. Και να δούμε πώς θα πάει. Αλλά η Ειρήνη μετά σταμάτησε να πηγαίνει. Γιατί? Δεν ήθελε. Ότι δεν θέλω να μπω μέσα, δεν θέλω να μιλάω, δεν τους θέλω αυτούς, εγώ δεν είμαι τρελή. Εσείς σηκώνατε χέρι στην κόρη σας? Είχα σηκώσει 2-3 φορές. Απλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να αντιμαζέψω. Θέλω να πάμε λίγο στο περιστατικό. Το πρώτο παιδί που υπήρχε συγγενής ο οποίος πήγε να την αρπάξει την Ειρήνη και να της πει... Ναι, ναι. Έπιασε κάποιους αστυνομικούς ασφαλίτες τι ήταν εκεί και είπε ότι ρε παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα. Ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την κοπέλα να δούμε γιατί πέθανε το παιδάκι. Γιατί έχει πεθάνει κι άλλο στα χέρια της. Και είπε θα σε ειδοποιήσουμε, αλλά δεν τον ειδοποιήσανε ποτέ. Πώς έμενε έγκυος όμως από τη στιγμή που συναναστρεφόταν ερωτικά με γυναίκα? Και εγώ την ίδια ερώτηση έκανα. Σε μένα ερχόταν όταν έφτανε 5,5-6 μηνών έγκυος. Λεφτά που έβρισκε η Ειρήνη, με τι ασχολείται? Δούλευε κάπου? Όχι συγκεκριμένα. Άσχημες δουλειές. Όχι κάτι ουσίας. Κακόφημες. Αισθάνεστε ότι αν είχατε κάνει κάτι νωρίτερα, να ζούσαν κάποια παιδάκια? Μπορεί. Αυτό σας δημιουργεί τύψεις? Ναι. Πιο πολύ για ποιο από τα παιδάκια πονάτε, κυρία Καλλιόπη? Το παιδί μου, τα εγγόνια μου. Για την Ειρήνη δεν πονάτε καθόλου? Δεν ξέρω αν θεωρώ πλέον πόνο για την Ειρήνη. Εύστοχες οι ερωτήσεις του Κουσουλού και έξυπνες οι απαντήσεις της μάνας. Ναι, γιατί η μάνα τώρα δηλαδή, συγγνώμη ρε Γιώργο, θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Έχεις ένα παιδί. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί αυτό το παιδί, μαθαίνει στοιχεία όχι ευχάριστα, παραβατικές συμπεριφορές, διάφορους περίεργους συσχετισμούς. Και αυτό που σε νοιάζει ως μάνα, ό,τι λάθη που λέει, ότι δεν έχει καν λάθη. Αλλά γιατί την καλούσε η πρόνοια, δεν καταλαβαίνω. Για να φτάσει σήμερα να σε καλέσει η πρόνοια, έχει κάνει κάτι βαρύ. Και αυτό που την ενδιαφέρει να κάτσει να δώσει συνεντεύξεις και να αναλύσει στον Πέτρο Κουσούλο, στην Αγγελική Νικολούλη, στον Γιώργο Λιάκα, σε οποιονδήποτε, τη ζωή του παιδιού της. Δηλαδή, πού είναι η λογική σε όλο αυτό σου που παρακολουθούμε? Σου λέει ότι το βγάζει από μέσα της λίγο και ότι έστω και εκ των υστέρων κάπως αποκαθίσταται μέσα της στο συνέστημα. Θα πάει η μάνα να βγάλει για ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στη δίκη. Γιατί και η μάνα, αν αποδειχθεί ότι έχει εμπλοκή με το θάνατο των παιδιών η Ειρήνη, θέλει στο Πανελλήνιο πια, αφού πήρε Πανελλήνια διάσταση το θέμα, να πει παιδιά εγώ σαν μάνα δεν φταίω. Και τώρα πονάω γιατί συνδύασα τις 5 υποθέσεις. Αυτό σου λέει τώρα. Διαχωρίζει και τη θέση. Ουσιαστικά. Α, δηλαδή είναι η μάνα απολογία, θα έρθει με εμάς, δεν πάει με το παιδί. Είναι η πανελλήνια απολογία της μάνας που βγαίνει σε κάποιες εκπομπές σε περίπτωση που ενοχοποιηθεί κάποια στιγμή η Ειρήνη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όλα λάθος πάντως τα έχει κάνει το παιδί της. Κακόφημες δουλειές, κακή συμπεριφορά στο σχολείο, 2-3 φορές λοιπόν, στην έδρα. Πάμε ακριβώς αυτό τώρα το οποίο είπες, στις κακόφημες συμπεριφορές, στις κακές συμπεριφορές, στις περίεργες και παραβατικές δουλειές, στις οποίες αναφέρθηκε και η ίδια η μάνα της Ειρήνης. Πάμε στην Κέλλη Χινοπόρου, η οποία μίλησε με ένα θύμα απάτης, με ακόμα μάλλον ένα θύμα απάτης, της Ειρήνης Κέλλη. Ναι.
Κοιτάξτε, η ίδια παρουσιάζεται ως θύμα, θα πρέπει να σας πω, όμως οι αρχές στις υποθέσεις αυτές της τηλεφωνικής απάτης παρουσιάζεται ως συνεργός της Ειρήνης. Σαν επίσης μουλάρι, όπως είπες και εσύ, αυτού του κυκλώματος, δηλαδή γυναίκες, άτομα που έπρεπε να βρουν τραπεζικές κάρτες για να τις βάλουν στην απάτη αυτή, να μπορούν να κάνουν αναλήψεις από άλλα θύματα. Η γυναίκα αυτή, λοιπόν, καταφέραμε να μιλήσουμε χθες. Τι μας λέει? Η γυναίκα αυτή μένει στην Αθήνα. Γνωρίστηκαν με την Ειρήνη όταν η Ειρήνη έχασε το δεύτερο παιδί της, δηλαδή το 23. Ήταν στην Αθήνα η Ειρήνη τότε για να κάνει κάποια διαδικαστικά για το θάνατο του παιδιού. Παρότι λοιπόν είχε πένθος, θα πει κανείς, έχασε το δεύτερο παιδί, η Ειρήνη είχε στο μυαλό της άλλα πράγματα. Όπως λέει λοιπόν αυτή η γυναίκα, θα την ακούσετε, πίεσε η Ειρήνη να την φιλοξενήσουν στο σπίτι τους. Ζήτησε την κάρτα για να μπορέσει, λέει η Ειρήνη, να βάλει χρήματα από τον πατέρα της. Ήταν χρήματα της κυρίας από το Άστρος Κινουρίς που παρουσιάσαμε χθες, έτσι, το Νοέμβριο του 2023. Λέει λοιπόν η γυναίκα αυτή ότι αργότερα η Ειρήνη εξαφανίστηκε, παίρνοντας μαζί και την κάρτα και το τηλέφωνο και ένα τάμπλετ. Δεν πήγε ποτέ η γυναίκα αυτή να τα δηλώσει στην αστυνομία και αργότερα διαπίστωσε ότι η Ειρήνη τους είχε μπλέξει σε αυτή την τηλεφωνική απάτη. Παρουσιάζεται, ξαναλέω, ως θύμα της Ειρήνης, ωστόσο στις αρχές φέρεται να είναι συνεργός σε αυτή την τηλεφωνική απάτη. Ωραία, πάμε να την ακούσουμε. Γνώρισε η κόρη μου μέσω φιλενάδας της. Και επειδή η φιλενάδα της δεν μπορούσε να τη φιλοξενήσει, προθυμοποιήθηκε το παιδί μου. Τη λυπήθηκε, είχε χάσει και το παιδάκι της και μου την έφερε για λίγες μέρες. Πόσο καιρό έμεινε σε εσάς? Μια εβδομάδα, 10 μέρες, όσο καιρό έτρεχε που πήγε για να τελειώσει κάποια διαδικαστικά που είχε με το θάνατο του παιδιού. Προσπαθούσαμε να τη διώξουμε και δεν έφευγε και έφυγε και κρυφά. Ζήτησε την κάρτα της κόσμου για να της βάλει ο πατέρας λεφτά, τη δώσαμε, μετά βέβαια την κράτησε. Πήγαμε και στην αστυνομία που της την είχε πάρει την κάρτα. Γιατί έφυγε από το σπίτι κρυφά κιόλας, τη διώχναμε και δεν έφευγε κρυφά. Και πήρε και την κάρτα της, πήρε και το κινητό της και μετά είδα εγώ ότι έλειπε και ένα ρολόι και ένα τάμπλετ. Εμένα με ενδιέφερε γιατί είδα στο λογαριασμό της κόρης μου ότι ήταν κάποια χρήματα μείον. Και πώς γίνεται ένας λογαριασμός, άμα δεν έχει λεφτά, να βγει και μείον 890 κάτι, 900 πεστρογγύλα λεφτά? Πώς γίνεται? Εγώ δεν το ήξερα. Και πήγα και το κατέθεσα στην αστυνομία. Μου είπαν από την αστυνομία, ξαναπήγα στην τράπεζα να πάρω έναν αναλυτικό λογαριασμό, πώς μπήκαν τα λεφτά και πού έχουν χρησιμοποιηθεί. Ήταν μεγάλο το ποσό? 4.000. Μπορεί σας έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί της? Και επικοινωνούσαμε αφού έφυγε από το σπίτι, γιατί της είχε πάρει και το κινητό. Αυτό το δήλωσα στην αστυνομία. Και μας κοροϊδεύε, θα στο φέρω. Είμαι μηνύματα, είμαι τηλέφωνο, το οποίο δεν το φέρε ποτέ. Μάλιστα μου είπαν από την αστυνομία, αν τελικά συναντηθείτε και θα σας δώσει το τηλέφωνο, να έρθετε να μας ενημερώσετε ότι το πήρατε το τηλέφωνο, γιατί μέσα από το κινητό της κόρης μου προφανώς έκανε όλα αυτά. Δικό της το είχαν κλέψει. Δεν μας το φέρε το κινητό ποτέ, δεν πήγαμε στην αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ούτε και ξέρω. Εγώ σήμερα έμαθα ότι είμαι και κατηγορούμενη. Δώστε μου μία μέρα περιθώριο. Είχε το σκοπό της. Εγώ δεν μου έχουν ξανατύχει αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχω ζήσει εγώ. Ήξερα για απάτες που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε κοροϊδεύουν για να δώσει. Αυτό το ήξερα. Δεν ήξερα όμως ότι το να δώσει την κάρτα που δεν έχει λογαριασμό μέσα, γι' αυτό και την έδωσα. Αλλιώς αν το ξέρω δεν θα την έδινα. Ενέργησα κι εγώ χαζά, βλακώδες. Και τώρα με την κάρτα και δεν πήγε το μυαλό μου στο κακό που μπορώ να μπλέξω. Να πήγαμε να κάνουμε ένα καλό και εκτός ότι μας κατάκλεψε, βρισκόμαστε μπλεγμένοι χωρίς να φταίμε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, γιατί βγαίνουν και μιλάνε όλοι. Γιατί όλοι φοβούνται ότι θα μπλέξουν ή έχουν ήδη μπλέξει. Φιλοξενούσαν την Ειρήνη, τους ήταγε κάρτες, τους έλεγε καλά ψέματα. Οπότε τώρα, όταν καταλαβαίνουν όλοι, είχαν καταλάβει τότε και συμμετείχαν. Είχαν καταλάβει, το ξαναλέω, τότε και συμμετείχαν. Οι όψιμα κατάλαβαν τι γινότανε. Τώρα βγαίνουν και μιλάνε δημόσια. Γιατί αυτή την οτροπία έχουν, ότι πρέπει να τα πούμε δημόσια. Να δημιουργήσουμε το κλίμα ότι είμαστε αθώοι και όταν μας φωνάξουν οι αρχές θα επαναλάβουμε τα ίδια, αφού έχει ήδη διαμορφωθεί το κλίμα στην κοινωνία, ότι δεν είχαμε εμπλοκή εμείς και είμαστε ακόμα μια μερίδα ανθρώπων που εξαπάτησε η Ειρήνη, η κακιά Ειρήνη, ο διάολος Ειρήνη. Τώρα ξαφνικά, ενώ τότε ήξεραν ή κάλυπταν ή δεν ξέρω τι. Τώρα ξαφνικά βγαίνουν όλοι ακριβώς και κατηγορούν όλη την Ειρήνη. Τώρα έχουν ανοίξει τα στόματα, τώρα ου. Και άνθρωποι που δεν την ξέραν να την κατηγορήσουν. Λέω, ελάτε τώρα μαζί μου εδώ για να δείτε. Ελάτε λίγο εδώ μαζί μου. Βάλτε μου τον πίνακα που σας είπα το πρωί να φτιάξουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ. Είναι ο πίνακα.
ανακαλύψει όλο αυτό στο οποίο συμμετείχε η Ειρήνη. Το κύκλωμα λοιπόν αυτό έχει ένα κεντρικό αρχηγείο εγκληματικής οργάνωσης με πυρήνα τη Δυτική Αττική, ένα αρχηγείο εγκληματικής οργάνωσης εταίρου πυρήνα και ένα δεύτερο αρχηγείο εγκληματικής οργάνωσης εταίρου πυρήνα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένα αρχηγείο στην Αθήνα, στην Αττική και άλλα δύο αρχηγεία σε άλλες περιοχές της χώρας. Προφανώς η Ειρήνη συμμετείχε στο αρχηγείο το οποίο ήταν στην Πελοπόννησο. Έχουμε ένα επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο, έτσι, που προσέγγισε δηλαδή τους ανθρώπους για να τους κοροϊδέψει, να τους πει ότι έχετε κερδίσει κάποια λεφτά, πρέπει να τα πάρετε κτλ. Ένα κέντρο συλλογής τραπεζικών στοιχείων και προϊόντων εγκλήματος, με κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Και ένα τμήμα συλλογής προετοιμασίας τραπεζικών καρτών, ένα τμήμα ανάληψης χρηματικών ποσών, ένα τμήμα παραλαβής και μεταπόλησης προϊόντων εγκλήματος και εδώ είναι τα περιβόητα μουλάρια, η κατώτατη βαθμίδα. Σε αυτή εδώ την ομάδα ανήκε σύμφωνα με την αστυνομία η Ειρήνη, στα μουλάρια. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι από εδώ και πάνω, εδώ, στο αρχηγικό κομμάτι, συμμετείχαν 150 άτομα. 150 άτομα ήταν η αρχηγή αυτής της επιχείρησης. Από εδώ και κάτω, στο τελευταίο κομμάτι, εδώ και στα μουλάρια τα οποία ανήκε η Ειρήνη, προσέξτε, κρατηθείτε τώρα. Η αστυνομία λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι συμμετείχαν 1.200 άτομα. Τέτοια οργάνωση. 150 άτομα περίπου, φίλες και φίλοι, στο αρχηγικό κομμάτι και 1.200 άτομα στο κατώτατο κομμάτι, το κομμάτι των μουλαριών. Σε ένα, πώς βλέπετε εδώ, κοιτάξτε οργάνωση, κοιτάξτε ιεραρχία, σε ένα εξαιρετικό, πώς θα το πω, πυλώνα παρανομίας, το οποίο υπήρχε αρχή, μέση, τέλος, αρχηγή 150 και μουλάρια, η κατώτατη βαθμίδα, 1.200 άτομα. Πάμε τώρα στην Άρια, που έχει πολύ καλές πληροφορίες στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ από την αστυνομία, να μας πει τι κάνανε τα περιβόητα μουλάρια, τα οποία ήταν η πλειοψηφία των συμμετοχόντων σε αυτή την οργάνωση, τέλος πάντων. Η Ειρήνη, λοιπόν, στην κλίμακα των μουλαριών, έχει τον κωδικό ΔΕΛΤΑ421. Ήταν το μουλάρι με τον κωδικό ΔΕΛΤΑ421. Τι έκαναν, λοιπόν, τα μουλάρια? Ήταν κατώτατη βαθμίδα, πλην όμως ήταν η πιο σημαντική. Γιατί παραχωρούσαν τα στοιχεία τους με τον αριθμό ταυτότητά τους και τα προσωπικά τους. Άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους έπαιρνε στη συνέχεια το κύκλωμα και όλα τα λεφτά από τις απάτες τις διαδικτυακές που έκαναν, τα έβαζαν στους λογαριασμούς αυτούς των συνεργών μουλαριών και στη συνέχεια τα έπαιρναν. Πώς έπαιρναν τα μουλάρια? Τα μουλάρια έπαιρναν από 200 έως 600 ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως αναφέρεται, κάποια από τα μουλάρια είχαν διατελέσει μουλάρια και σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Δηλαδή ήταν μουλάρια με παρελθόν. Τα μουλάρια είναι αυτοί που κάνανε τις κατώτατες δουλειές, τέλος πάντων, τις βαριές. Γι' αυτό τους έδιναν μουλάρια, φαντάζομαι. Ναι, που έδιναν τους λογαριασμούς τους για να μπαίνει, γίνεται. Πολύ ωραία. Πρέπει να σου πω ότι το μουλάρι Ειρήνη με τον κωδικό ΔΕΛΤΑ421 εμπλέκεται σε δύο υποθέσεις. Η μία είναι το νούμερο 45, στο Μάιο του 2022, σε βάρος ενός κυρίου από το Μαρούσιο, όπου έγιναν εμβάσματα 35.000 ευρώ, Γιώργο, σε 4 λογαριασμούς, ένας εκ των οποίων της Ειρήνης, και στην υπόθεση νούμερο 214, τον Ιούλιο του 2022, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου μπήκαν σε 3 λογαριασμούς 16.980 ευρώ. Άρα εγώ ρωτώ, λοιπόν, από τη στιγμή που η Ειρήνη ήταν σεσημασμένη, έστω για μικροαπάτες. Δεν είχε συλληφθεί όμως, είχε πει στο στόχαστο. Τώρα δηλαδή η αστυνομία βλέπει τα κοιτάπια της, γιατί εσύ από την αστυνομία τα μαθαίνεις αυτά, εικάζω. Μη μου απαντήσεις. Βλέπει τα κοιτάπια της και μας δίνει κωδικούς. ΔΕΛΤΑ3, ΔΕΛΤΑ58, ΔΕΛΤΑ48, μουλάρι, γαϊδούρι κτλ. ΔΕΛΤΑ421. Μπράβο, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία την ήξερε. Ήξερε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει μια εμπλοκή σε μικροαπάτες. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει ένας βασικός άνθρωπος που λέει αυτή είναι σε απάτες μέσα, έχει αυτή τη συμπεριφορά και εμπλέκεται σε κάποιους θανάτους, ήταν παρούσα σε κάποιους θανάτους, σε πολλούς και όχι σε έναν θάνατο, θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, όχι όψιμα μετά τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά νωρίτερα, να έχει συνθέσει ένα παζ
και να την έχουν τσιμπήσει, να την έχουν φωνάξει να στην καδά και να πούν ρε κορίτσι μου, τι γίνεται με σένα ρε γαμότο, τι ατυχία. Είσαι μικροαπατεώνισσα, παίρνεις χαρτζελικάκια, κλέβεις καρτούλες, κάνεις διάφορες κομπινούλες, βάζεις λεφτά σε λογαριασμούς κτλ. Πολύ ωραία, εξαφανίζεσαι και όλο τυχαίως σου πεθαίνουν και 5-6 παιδιά γύρω-γύρω. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα τους σώσει όλους ο Μπάμπης, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Κοιτάξτε τώρα πώς συνδέονται τα θέματα. Διότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ως γνωστόν σπουδάζει νομικά. Κομματικά. Και προφανώς δεν θα μπορέσει ποτέ να ασκήσει δικηγορία ως μάχημος δικηγόρος. Μπορεί να πάει σύμβουλος σε μια επιχείρηση. Δεν απαγορεύεται αυτό ως δικηγόρος ο άνθρωπος όταν τελειώσει. Και εδώ μας μιλάει ο δικηγόρος, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, που τι λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος στη φυλακή. Είναι επίτευγμα αυτό που έκανε να περάσει στη νομική, χωρίς πρόσβαση σε βιβλία κτλ. Κτλ. Πέρασε σε μια πολύ δύσκολη σχολή, η αλήθεια είναι αυτή, και ότι όταν μου ρωτάει διάφορες απορίες κτλ. Κτλ. Ως νομικός, με πτυχίο κανονικά εγώ, τον βοηθάω τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Λέει ο κύριος, τι. Αγαπάει και την κόρη του, τόσο πιο σημαντικό ξέχασες. Ποιος. Ο Μπάμπη, στην ακόμα. Ναι. Τη θυμάται. Ναι. Όταν την έπαιρνε αγκαλιά και έλεγε ότι. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τον Παπα Ιωαννίδη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Μετανιωμένος από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι είναι πολύ μικρή λέξη. Είναι κάθε μέρα ζει το ίδιο και το ίδιο βαρύτατο φορτίο το οποίο έχει. Είναι φοιτητής στην νομική. Για μένα, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό το οποίο έκανε. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος σε μια φυλακή, χωρίς φυσικά να έχει και την άμεση πρόσβαση σε βιβλία ή οτιδήποτε άλλο, και πέτυχε τη μεγαλύτερη σχολή σε θεωρητικό επίπεδο που μπορεί να πετύχει κάποιος. Απέδειξε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν όλους μας. Διάβαζε με το σπίτι του, με την οικογένειά του, με τη δουλειά του, οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η τέλεση του αδικήματος άλλαξαν τη ζωή του. Σας κάνει ερωτήσεις όσον αφορά τα μαθήματά του. Και συμβουλευτικά. Είμαι δίπλα του σε αυτό το επίπεδο και σίγουρα και νομικά. Σίγουρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το επάγγελμα αυτό στην Ελλάδα τουλάχιστον. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταδικασμένος αμετακλήτως για τέτοια δικήματα δεν μπορεί να ασκήσει και να πάρει άδεια να είναι δικηγόρος ή νομικός ή οτιδήποτε άλλο. Σας μιλάει για την κόρη του. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι την υπεραγαπάει. Θα έκανε τα πάντα για αυτή προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλιστεί το μέλλον της και να μείνει μακριά από όλα αυτά. Δανάη Παπάς, Λάμπρος Λάζαρης, τι γίνεται με αυτή τη δικαστική διαμάχη. Επειδή ήταν χρόνια μαζί και η αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους. Είχαν γίνει και διάφορες κινήσεις οικονομικής φύσης και επιχειρηματικής φύσης. Σίγουρα έχει να κάνει με μια οικία που βρίσκεται στο όνομα νομίζω του κ. Λάζαρη. Σίγουρα έχει να κάνει με χρήματα τα οποία έχουν επενδυθεί. Υπήρχαν και κάποια κινητά πράγματα όπως ήταν αυτοκίνητα και μηχανές που για κάποιους φορολογικούς λόγους είχαν τοποθετηθεί στο όνομα της πρώην συντρόφου του. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εκεί η θέληση και των δύο μερών είναι να βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω είναι και κοντά θεωρητικά με αυτό. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική ενέργεια σε κάποιο δικαστήριο. Ποια είναι η σχέση σας με την πολιτική? Ο φοιτητής. Ήμουν στην ΠΑΣΠ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι ένα στέλεχος, ενεργό και σίγουρα θα ασχοληθώ. Έχει γίνει πρόταση και σκοπεύετε να κατεβείτε στις επόμενες εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε. Συζητήσεις γίνονται πολλές. Νομίζω ότι το μέλλον θα το δείξει και. Θα δούμε πόσο σύντομα ή πόσο μετά θα γίνει. Τώρα προσέξτε, εγώ το εύχομαι καλή επιτυχία του ανθρώπου. Ουσιαστικά προανήγγειλε εδώ ότι θα κατέβει με το Πασόκ. Από ό,τι καταλάβαμε, Πασόκ στις επόμενες εκλογές. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε. Τώρα που βλέπουν όλοι ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, κατεστράφει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Κτλ. Και όλο αυτό που λέμε αριστερά και ξαναγίνεται το Πασόκ, αξιωματική αντιπολίτευση. Το δεύτερο μεγάλο κόμμα αντίπαλων δέος του Μητσοτάκη. Όλοι με το Πασόκ πάνε τώρα, έτσι. Πάντως ο συγκεκριμένος δεν αναλώνεται σε κυβιστήσεις, γιατί είναι Πασόκ. Σταθερά Πασόκ. Σωστό είναι αυτό που λες. Τώρα, από την άλλη, δεν θέλω να μείνω στο θέμα του Λάζαρη και της κυρίας Παπά. Το θέμα είναι να πάμε στο θέμα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι παίρνει το δικηγόρο του και το συμβουλεύεται όταν έχει κάποιες απορίες νομικές. Είναι φοβερό, παιδιά. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να κάνει κάτι. Δεν είναι κακό αυτό να δίνεις τα φώτα σου. Δεν είπα ότι κάνει κάτι κακό ο Παπαϊωαννίδης. Προφανώς δικηγόρος, όταν τον ρωτάει κτλ. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει διαπράξει ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Δεν λέω εγώ ότι. Και γι' αυτό βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Πολύ ωραία. Ναι, πρέπει αλλά, να γεμίσει κάπως το χρόνο του. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, θα μπορούσε να σπουδάσει κάτι άλλο. Εγώ δεν λέω μπράβο του που αντί να κάνει μόνο εργασίες σπουδάσει. Μα, μαγκιά του, τι να πω τώρα. Να έχει έφεση σε αυτό. Να έχει έφεση σε αυτό. Mm. Καλά, έχει έφεση σε κάτι άλλο όμως.
Επίσης, οι σπουδές, αν δεν κάνω λάθος, Άρη, προσμετρώνται και στην καλή διαγωγή που έχεις μέσα στη φυλακή. Οπότε, ίσως υπάρχει και σε αυτό ένα κίνητρο περαιτέρω. Όλα τα κάνει για το παιδί και πώς θα εξασφαλίσει το μέλλον του. Βέβαια, έχει βρεθεί υπότροπος ο συγκεκριμένος με ένα κινητό τηλέφωνο. Τι κάποια στιγμή του είχαν κατασχέσει. Παιδιά, να σα πω κάτι. Όταν έχεις διαπράξει αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι δεν αγαπάς την κόρη σου. Προφανώς την αγαπάς. Όμως, όταν έχεις διαπράξει αυτό το βαρύτατο έγκλημα και έχεις σκοτώσει τη μάνα του παιδιού σου. Α, το σκύλο, έχει σκοτώσει και το σκύλο. Και έχει πάρει αγκαλιά το παιδί. Αυτό δείχνει, Γιώργο, την κτηνοδία. Την κτηνοδία τη προσωπικότητά του και του χαρακτήρα. Τότε έχει σκοτώσει και το σκυλί. Το σκυλί. Ένα μωρό σκυλί. Επειδή με διέκοψε η Άρα, θα το ξαναπάω πάλι από την αρχή, γιατί ήθελα κάτι να πω και δεν θα το καταλάβετε. Ένα άνθρωπο, λοιπόν, ο οποίο έχει σκοτώσει τη μητέρα ενό παιδιού και έχει πάρει το παιδί για να δημιουργήσει άλοθη, το κρατάει αγκαλιά και κοροϊδεύει το Πανελλήνιο, στη δική μου συνείδηση. Μπορεί να αγαπάει την κόρη του και δεν το αρνούμε αυτό, δεν ξέρω τι αισθάνεται. Όμως δεν δικαιούται για μένα να βγει δημόσια και να το διατυμπανίζει. Είναι προκλητικό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έπνιξε με ένα μαξιλάρι μια γυναίκα και κράταγε το παιδί αγκαλιά για να κορυδέψει το Πανελλήνιο ότι μπήκαν κάποιοι και το κάναν άλλοι μέσα στο σπίτι. Άρα λοιπόν, ακόμα και να αγαπάς το παιδί σου, επειδή στιγμάτισες ανεπανόρθωτα τη ζωή του. Εύχομαι το παιδάκι εκεί που είναι να μην θυμάται καν τι έγινε, γιατί ήταν και σε μικρή ηλικία, και να το διαβάσει κάποια στιγμή στο ίντερνετ και να μην καταλάβει ότι αφορά και το ίδιο. Τι να πω. Όμως δεν δικαιούσε δημόσια να το διατυπώνεις, γιατί είναι προκλητικό. Αυτό λέω. Το χρησιμοποίησε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.